Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Στην πολιτική επικαιρότητα ο λόγος, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για τις εκλογές, τις εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την αποχώρηση του στρατοπέδου, θα μπορούσε σε εισαγωγικά να πει κανείς, του Στέφανου Κασελάκη. Οι τέσσερις υποψήφοι θα διασταυρώσουν νωρίτερα πριν από τις κάλπες τα ξύφη τους, τα επιχειρήματά τους, προσπαθώντας να πείσουν τους ψηφοφόρους της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεμαχία, στην τηλεοπτική αναμέτρηση που έχει καθοριστεί και θα γίνει την 20η Νοεμβρίου στην δημόσια τηλεόραση στις 9 το βράδυ. Το ρεπορτάζ έχει ο Λάμπρος Παπαδής, θα δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι στη σύνδεσή μας. Λάμπρο. Καλησπέρα Κώστα. Όντως, 20 Νοεμβρίου η τηλεμαχία η τηλεοπτική των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ. Μια ημέρα που έχει προγραμματιστεί και η πανελλαδική απεργία της ΓΕΣΕΑ και της ΑΔΔΗ. Μένει να δούμε αυτό το πράγμα τώρα πώς θα πραγματοποιηθεί. Το ζήτημα πάντως είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι αυτό το τηλεοπτικό debate μεταξύ υποψηφίων το οποίο θα γίνει, να μαγνητήσει, να ζυγιστεί ουσιαστικά, αν θα μπορέσει να μαγνητήσει τα ίδια βλέμματα με τα οποία μαγνήτησε το debate το εσωκομματικό των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ και φυσικά να μιλήσουν πολιτικά οι τέσσερις υποψήφοι και να αναλύσουν και να καταθέσουν τις θέσεις τους. Αν μπορεί δηλαδή ουσιαστικά να γίνει έστω και τις τελευταίες μέρες ένα μάζεμα των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων για να συμμετάσχουν στη διαδικασία σε επόμενο χρόνο. Μεγάλο στοίχημα νομίζω είναι η προσέλευση το πόσων τελικά θα πάνε στις κάλπες για να ψηφίσουν. Γιατί τώρα πια η εκλογική βάση έχει μεταβληθεί, σίγουρα έχει μεταβληθεί μετά και την αποχώρηση και της Νέας Αριστεράς αλλά και του Στέφανου Κασελάκη. Σίγουρα η βάση και οι στόχοι μπαίνουν και ο πήγης μπαίνει διαφορετικά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον τα έχουν βρει με την έννοια της ημερομηνίας, γιατί ακούστηκε και η 19 Νοεμβρίου, η μέρα όμως που υπάρχει η απεργία των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω αν η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ ακούει καλά την 20η ημέρα πανελλαδικής απεργίας να γίνεται στην δημόσια τηλεόραση αυτή η εκπομπή, τηλεμαχία, τηλεοπτική αναμέτρηση των τεσσάρων υποψηφίων που εδώ τους βλέπουμε από το συνέδριο σε ένα μήνυμα ενότητας, σύμπνοιας, συνεννόησης να βρίσκονται μαζί στο έδρανο του συνεδρίου. Ναι, πολιτικός πολιτισμός, έλεγα κυρίως. Εντάξει, υπάρχουν και διαφορές και των τεσσάρων. Τώρα, σε σχέση με τη δυσκολία που υπάρχει για την ημέρα διεξαγωγής του τηλεοπτικού debate, είναι άλλη μια δυσκολία την οποία θα περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να περάσει και την τελευταία δυσκολία για να μπει στην επόμενη ημέρα με κάποιο τρόπο. Κοίταξε, το ζήτημα από εδώ και πέρα το οποίο τίθεται, γιατί για αυτό το οποίο είπε προηγουμένως σε σχέση με την εκλογική βάση και πόσο κόσμο θα προσέλθει να ψηφίσει, ήταν ο μεγάλος φόβος. Δεν νομίζω ότι καμία μεριά όλο αυτό το διάστημα των 6 μηνών που έχει προκύψει αυτή η όξυση της κρίσης, η οποία έφτασε κάπως στο τέλος της, να μην σκεφτόταν την επόμενη μέρα προσεγγίσεις στις βάσεις πόσο κόσμο πήγε να ψηφίσει. Δηλαδή, το νούμερο αυτή τη στιγμή φοβίζει τους πάντες. Αν εξαιρέσει το μεριά του κ. Κασελάκη, η οποία πλέον ακολουθεί μια αυτόνομη δική της πορεία, το νούμερο συμμετοχής φοβίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι για πραγματικότητα. Αν κινηθεί δηλαδή σε χαμηλές πτήσεις και δεν υπάρξει όχι μια μεγάλη, μια αξιοπρεπής προσέλευση, τίθεται ζήτημα για την επόμενη μέρα, οργανωτικό ζήτημα για την επόμενη μέρα. Ακούστηκαν αριθμοί ενδεχομένως προσδοκιών. Δεν νομίζω κανείς θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη φάση, η Κώστα, να βάλει κάποιον πήχη σε κανένα σημείο, ούτε ψηλά ούτε χαμηλά. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα μάζεμα. Όσο μπορεί να γίνει ένα μάζεμα, διότι υπάρχουν νομαρχιακές οργανώσεις και οργανώσεις μελών, οι οποίες φιλορροούν. Υπάρχει ζήτημα το οποίο έχει να κάνει ακόμα και με τις λύσεις μελών. Προσπαθεί να γίνει ένα στοιχειώδες μάζεμα σε ό,τι έχει να κάνει με την οργανωτική διαδικασία. Νομίζω θα ήταν όχι απλά παράτομο, θα ήταν πολιτικά ανόητο να θέσει κάποιο εντός του ΣΥΡΙΖΑ κάποιον πολιτικό πήχη για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία την επόμενη μέρα. Μένει πάντως λίγος πολιτικός χρόνος και έχουν ξεχυθεί και οι τέσσερις στα τέσσερα σημεία της ελληνικής επικράτειας προκειμένου να πείσουν για το ορθότερο των επιχειρημάτων τους και της δικής τους υποψηφιότητας. Μόλις 10 μέρες για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Ακριβώς. Έχουν ξεχυθεί οι υποψήφοι, όπως είπε σωστά εσύ, ξεδιπλώνουν τα επιχειρήματά τους, το πολιτικό τους πρόγραμμα. Αν θέλεις όμως, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας και αυτό το μανιακό που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι έχει να κάνει με τις χνηλατίσεις των δηλώσεων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτών που οι οποίοι δεν έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ακόμα, σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν, κρατάνε κάποια στάση αναμονής. Έχουμε δηλώσεις οι οποίες προσπαθούμε να τις εκμηλατήσουμε. Μία
Δήλωση, η οποία σήμερα ήταν καταφατική και πιο ξεκάθαρη, δεν νομίζω να μπορούσε να γίνει, τη κυρία Έλενα Σακρίτα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει στηρίξει με τον πιο εμφαντικό τρόπο το προηγούμενο διάστημα τον Στέφανο Κασελάκη και είπε ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει επικεφαλή του ψηφοδελτίου επικρατεία. Ζήτησε από του βουλευτέ, οι οποίοι αποχωρήσανε, να επιστρέψουν τι έδρε, οι οποίε, όπω είπε, ανήκουν στο κόμμα, και στο συγκεκριμένο δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε, ανέφερε τη φράση Όλοι μα κρινόμαστε. Μία τελείω και καθαρή στάση από την κυρία Κρήτα. Η κυρία Θρασιά, Ράνια Θρασιά, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε και αυτή ότι θεωρεί καθήκον της να μείνει για να σώσει ό,τι σώζεται. Κάπως έτσι αμφίσιμη, θα έλεγα, η δήλωση. Έτσι, μένει να δούμε τι θα κάνει τις επόμενες μέρες. Και φυσικά ένας ακόμα βουλευτής, ο οποίος δεν ξέρουμε τι θα πράξει, είναι ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Ο οποίος δεν έχει μπει σε κάποια διαδικασία ακόμα δημόσια τοποθέτηση για το τι θα πράξει την επόμενη μέρα. Κυρίως το ενδιαφέρον εναπόκειται σε αυτό που είπαμε και χθες, Κώστα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ένα βουλευτή, ο οποίος θα αποχωρήσει το επόμενο διάστημα και θα ρίξει το ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη κοινοβουλευτική θέση. Δεν ξέρω αν κατά πόσον σώνει και καλά να παραμείνει αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέω με την έννοια ότι συνυπάρχουν στους κόλπους πια και στην κοινοβουλευτική ομάδα και βουλευτές οι οποίοι έχουν εκφραστεί και είπαν, λέω παράδειγμα την κυρία Τζάκρη, ότι μόλις ιδρυθεί το κόμμα εγώ θα φύγω. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν προχωρά η Επιτροπή Διοντολογίας, τα όργανα του κόμματος, στην διαγραφή αυτού του βουλευτή, αφού έτσι κι αλλιώς είναι ξένο σώμα πια. Μένει μόνο και μόνο για να διατηρηθεί η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, να σου πω κάτι. Από ποια μεριά και να το κοιτάξεις, είναι τόσο νομοτελειακό αυτό το οποίο θα γίνει, ακόμα και να ενεργοποιηθούν τα πειθαρχικά όργανα του κόμματος. Χθες άκουσα τον κύριο Ματζουράνη το βράδυ στο Άξιο 24 και είπε: Και τι πειράζει, τι να γίνει, άμα χάσουμε την αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν και αυτό μια θυσία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα. Όλοι λίγο πολύ το θεωρούν βέβαιο. Και να σου πω, το θεωρούν και κάπως, νομίζω, περιττό να ενεργοποιηθούν τώρα με τα όσα έχουν γίνει σε αυτό το χρόνο τα πειθαρχικά όργανα του κόμματος. Θεωρούν ότι είναι μια διαδικασία η οποία σε φυσική κύληση θα προχωρήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ απλά πρέπει να πάει στην επόμενη μέρα με τις τελευταίες απώλειες των τελευταίων ημερών του Νοεμβρίου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Okay.